se vorbește despre beneficiile statului român, dar nu se vorbește nimic despre costurile imense care sunt socializate și care vor fi suportate de statul român, nu se vorbește deloc despre risc. Practic, aceste riscuri vor rămâne pe sute de ani în sarcina statului român. Cel mai interesant e într-un document al Gabrielului Sărsă, în care se arată că pe perioada, mă se referă doar pe perioada proiectului, îi pot alege să nu se asigure împotriva posibilor catastrofe, incendii, amunecări de teren, inundații și așa mai departe. Dacă acest lucru se produce, vor evalua pagubele. Ori plătesc pagubele și continuă activitatea, ori vor intra în insolvență și lichidează înfacerea. Δήλωσε πρόκληση και φύγει. Έτσι απλά.
Γιατί η ελληνική πολιτεία, ο ελευθερωτικό κώδικα δεν προβλέπει κάτι, είναι ακόμα παλιό στι επιχούντε ακόμα, δεν τον έχουν αλλάξει. Και μπόρεσαν και φύγουν. Δηλώνει η εκτόχευση και γεια σα. Απείλω του εργαζόμενου και το περιβάλλον και τι ζωέ των ανθρώπων εκεί σε μεγάλο ρίσκο. Ορισμένο, σε μεγάλο ρίσκο η ηλικία των ανθρώπων εκεί. Και ούτε αποζημιώσεις, έτσι. Όχι, βέβαια. Ναι, δεν είναι σίγουρο γιατί αυτές οι εταιρείες και οι πιο σημαντικές από εδώ πέρα, τα χρήματα τους και τον πλούτο θα τα φέρουν έξω. Οπότε δυνατένει να προσδιορίσει η ελληνική κυβέρνηση κάτι νόμιμα για να πληρωθούν κάποιες αποζημιώσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που λέτε. Πλέον το έχεις και φέρεις. Γι' αυτό πρέπει να ξαναβάλει ένα εκπέρα το Αριστοτέλειο. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει. Σα συνιστώ δηλαδή πάνω στο θέμα αυτών των ψυχολογικών να δείτε και τα δύο. Να έδειξε η ΝΕΤ, σα είπα και νωρίτερα, τον προηγούμενο μήνα, 14-28 το μηνό, αν θυμάμαι καλά. Σχετικά αργά όμω, 12 παρά, δεκαετία δυστυχώ ανάλυση. Όλη η σαβούρα, όλη η κρίση κεφάλου του νωρίτερα. Ωστόσο, μέσω εγκαδικτύου, εξάντας, αν κάνετε μια αναζήτηση εξάντας, θα τα βρείτε και τα δύο. Το ένα θεματίζει τα ψωριχεία στην Ρουμανία και το άλλο, το δεύτερο μέρος, στην Χαλκιδική, στην Κασάνδρα. Είναι και κάνει αξιόλογη δουλειά ο Αγγελόπουλος και αξίζει να τα δείτε. Έχει γίνει και μεγάλος δώρος, δημοσιεύτηκαν άρθρα και άρθρα μετά στη συνέχεια ολόκληρη συζήτηση εξέσπασε πάνω από το θέμα. Συγγνώμη. Και στην Τουρκία που έκανε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εκεί ωραία. Ευχαριστώ για την Τουρκία, είπε. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και στην Τουρκία, στου γειτονέ μα. Τώρα θα πάρει ένα πολύ σύντομο πάλι από το Εξάντα, από το Β' μέρο, λίγο αυτό που είπα νωρίτερα για την επέκταση. Ότι αρχικά ξεκινούν σε μικρή κλίμακα και μετά επεκτείνονται. Ένα δίλεπτο και αυτό, αν πάμε καλά, δύο δίλεπτα είναι. Έχει ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι σχόλια σε χάρη.